Σας έχει στείλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόζα Ιμβριώτη, που έχει την ευθύνη συνδικαλιστικά για τα σχολεία του Παγκρατίου, της δεύτερης κοινότητας, μια επιστολή που βάζει τρία ζητήματα και τα οποία θεωρούμε σημαντικά και γι' αυτό τα μεταφέρουμε και θεωρούμε σημαντικό επίσης να προχωρήσουμε σε συζήτηση και εντός ημερήσιας διάταξης γύρω από αυτά τα τρία θέματα. Τα αναφέρω σύντομα. Πρώτον, το πρώτο θέμα αφορά τη στέγαση του πρώτου δωδεκαθέσιου ειδικού σχολείου και του πρώτου ειδικού νηπιαγωγείου, που σήμερα στεγάζονται στην ΕΛΕΠΑΠ. Δηλαδή, στην ουσία, στεγάζονται, φιλοξενούνται σε μια εταιρεία, έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος, μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, τα τελευταία χρόνια αφαιρεί συνεχώς αίθουσες και βοηθητικούς χώρους από αυτά, για να επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε ηλικίες που τον ενδιαφέρουν. Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα στεγάζεται και το 4ο Δημοτικό Αθηνών, που είναι γενικής αγωγής, γενικό σχολείο. Ακούστηκε μια άποψη από εκπρόσωπο του Δήμου που είχε επισκεφθεί το συγκρότημα για μεταφορά και στέγαση του πρώτου ειδικού δημοτικού στον ίδιο χώρο με το δεύτερο ειδικό δημοτικό, με τη λογική να πάρουν και άλλες αίθουσες από το 4ο Δημοτικό. Μια θέση την οποία αναπορρίπτει ο Σύλλογος και νομίζουμε ότι καλά κάνει και την απορρίπτει, καθώς αυτή ουσιαστικά σημαίνει υποβάθμιση και των τριών σχολείων και όχι απλά δεν αποτελεί λύση, αλλά διάλυση όπως λένε χαρακτηριστικά. Δεύτερο ζήτημα αφορά θέμα το οποίο το έχουμε επαναφέρει και σήμερα και σε προηγούμενες συνεδριάσεις και άλλοι συνάδελφοι, σε σχέση με την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Δεν έχει κατασκευαστεί ούτε μία αίθουσα ούτε στη δεύτερη δημοτική κοινότητα. Ήδη δεν λειτουργεί το δεύτερο τμήμα στο 7ο νηπιαγωγείο και στο 13ο νηπιαγωγείο γίνεται συνδιδασκαλία σε μία αίθουσα. Άρα, με αυτή την έννοια, το κρίσιμο είναι κάποια στιγμή να μας ενημερώσετε για το τι είδους σχέδιο έχετε. Γιατί σε προηγούμενες συνεδριάσεις ακούγαμε ότι το μελετάτε, το επεξεργάζεστε, στέλνετε χαρτιά σε διευθυντές να ζητήσετε αίθουσες. Κάποια στιγμή πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει. Έχει φτάσει στα μισά σχεδόν ο Μάρτης. Και τρίτο ζήτημα και τελευταίο. Αναφέρονται μια σειρά από σοβαρά προβλήματα στην κτηριακή υποδομή πολλών σχολείων της δεύτερης κοινότητας αλλά και της πρώτης. Δεν θα τα ξανααναφέρουμε. Κάποια από αυτά τα έχουμε αναδείξει εμείς σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Χαρακτηριστικά στο πρώτο δημοτικό, στο 103 νηπιαγωγείο, στο δεύτερο δημοτικό και ούτω καθεξής. Λέω, την επιστολή αυτή σας την έχουν καταθέσει. Μπορείτε να τα δείτε και μπορείτε να είσαστε και προετοιμασμένοι όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας δώσετε και συγκεκριμένες απαντήσεις σε σχέση με το τι είδους ενέργειες προγραμματίζετε να κάνετε για αυτά τα κτηριακά προβλήματα, για να πώς προχωράνε, με το αίτημα να προχωρήσουν δηλαδή πιο γρήγορα τα έργα συντήρησης των σχολείων, ακριβώς γιατί δεν έχει πραγματικά νόημα να ερχόμαστε, να επανερχόμαστε χωρίς να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις παρεμβάσεις που γίνονται. Ευχαριστώ.